Κύριε Κόκο, το μεγάλη μας χαρά που σας συναντάμε για μια εκβαθέων συνέντευξη, γιατί ξέρουμε ότι δεν μιλάτε πολύ συχνά. Η χαρά είναι δική μου, εκ των προτέρων το λέω, διότι για μένα είναι μεγάλη τιμή. Θα σας απολαμβάνουμε από αυτή την Κυριακή, στο Κολωνάκι, στο Major, για ένα πρόγραμμα όπως παλιά. Οπωσδήποτε. Και καλύτερα από παλιά. Σας βλέπω, είστε πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Να μην χάνετε ποτέ τη διάθεσή σας. Τι είναι αυτό που σας γεμίζει τόσο ενέργεια? Να σας πω, μια φωτογραφία που είχα βγάλει παλιά μου άρεσε και την κρατάω. Την έχετε μαζί σας? Βέβαια, κάθε βράδυ όταν τραγουδώ την παρουσιάζω στον κόσμο. Είστε από τους ανθρώπους που δεν δώσατε ποτέ δικαίωμα για τα προσωπικά σας, για την οικογένειά σας. Δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Τι θα μας παρουσιάσει στα μάτια, έτσι λέει ο κόσμος. Τα υπόλοιπα δεν τον ενδιαφέρουν. Τι θεωρείτε λάθος σήμερα? Να σας πω, δεν μπορώ να πω πρόχειρο τραγούδι ποτέ με τίποτα εγώ. Εγώ θα πω κάτι το διαλεκτό, το εξαιρετικό και το μεγάλο. Από μεγάλο συνθέτη, από μεγάλο ποιητή. Τα προσέχω όλα αυτά και ο κόσμος το έχει καταλάβει. Έχετε δηλώσει και το ξέρουμε όλοι ότι αυτός που σας ανακάλυψε ήταν ο κύριος Ξαρχάκος. Έχετε σήμερα ακόμα επαφές μαζί του? Αν έχω επαφές και τον αγαπώ πολύ, τον ευχαριστώ πολύ και κάποια καινούργια κατάσταση θα γίνει πάλι. Και διαλέγει τις ώρες και όποτε του έρθει θα με πάρει τηλέφωνο. Έτσι γίνονται αυτά. Δεν προγραμματίζεις τίποτα. Όταν είχατε φύγει και ήσασταν στο Παρίσι, παλιά, στα πρώτα σας βήματα, τι επαγγέλματα κάνατε παράλληλα με το τραγούδι, ασχοληθήκατε με κάτι άλλο? Όχι, ποτέ με τίποτα. Στο Παρίσι έγινε ο Κόκοτας. Πρώτα έγινα στο Παρίσι και μετά εδώ. Όταν ο γιος σας είπε ότι μπαμπά θέλω και εγώ να γίνω τραγουδιστής και να ακολουθήσω το ίδιο επάγγελμα, τι του είπατε? Δεν του είπα τίποτα. Αφού του άρεσε, έγινε αυτό που έγινε. Έχετε πάει να τον παρακολουθήσετε? Όχι, εγώ δεν πάω. Γιατί? Δεν πρέπει. Διότι πολλά μπορούν να συμβούν. Ο καλλιτέχνης παθαίνει και ένα τρακ καμιά φορά. Φέτος γίνεται για πρώτη φορά μια θεατρική παράσταση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας. Η Μαρία Κάλλας συνέπεσε να είναι γνωστή μου. Φίλη από μακριά μπορώ να πω, αλλά με ήξερε καλά και δημοπατέθησαν και 4 long play δικά μου. Όταν τα πράγματά της βγήκαν στον πληστηριασμό, στο Sotheby's στην Αγγλία. Αυτά έτσι τα είχατε χαρίσει? Τα είχα χαρίσει όταν ήμασταν γνωστοί. Στον Ωνάση είχατε χαρίσει κάτι? Όχι. Ήμασταν απλώς φίλοι και τίποτα παραπάνω. Ο διασκεδαστής του ήμουνα. Έτυχε να κάνουμε πολλές παρέες με πολύ δύσκολους ανθρώπους. Από βασιλιάδες και βάλε. Μέχρι την ημέρα που έφυγε από αυτόν τον κόσμο, ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Ήταν καλός άνθρωπος, ένας λεβέντης και μισός. Θυμάστε μια συζήτηση που κάνατε, ωραία πράγματα που μεταφέρατε, που σας έδινε κάποια συμβουλή? Όταν έβλεπε κανείς ότι με ενοχλούσε, πήγαινε κοντά και τον έδιωχνε.